Καταρχάς, σύμφωνα με την επικαιρότητα την οποία και εσείς δείξατε όλη αυτή την ώρα που βλέπω το κανάλι σας, αλλά και γενικότερα η επικαιρότητα δείχνει πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά. Οι πυρκαγιές, οι εμβολιασμοί που δεν γίνονται, ο καινούριος ιός, ο οποίος είναι πραγματικά η μετάλλαξη, δηλαδή η μεταδοτικότητά του σύμφωνα με τους ειδικούς, ακόμη πιο επιθετική. Υπάρχουν δηλαδή πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα στην κοινωνία μας γενικότερα και στην καθημερινότητά μας. Οπότε νομίζω ως θέμα η Λευκή Νύχτα, είτε είναι της Καβάλας, είτε είναι της Ορεστιάδας, είτε είναι της Αλεξανδρούπολης, που έτσι όπως πραγματοποιήθηκε τέλος πάντων, νομίζω ότι έρχεται σε όχι μόνο δεύτερη μοίρα, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι της παρούσης να το συζητάμε. Αναβλήθηκε η Λευκή Νύχτα στα τέλη του Αυγούστου, όπως είχε αποφασίσει τον Μάιο του 2021 ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας. Πλέον, όπως μεταφέρει στο ένα τσάνελ ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας, κ. Βασίλης Λεμονίδης, η Λευκή Νύχτα αναβάλλεται και αναζητά νέα ημερομηνία. Ημερομηνία όμως που θα επιτρέπει να γίνει συγκεκριμένη διοργάνωση με ασφάλεια, εφόσον δηλαδή το επιτρέπουν τα επιδημιολογικά δεδομένα. Καθώς η αναβολή της Λευκής Νύχτας ήρθε μετά από την αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού που σημειώθηκε στον νομό Καβάλας. Ας μιλήσουμε λοιπόν για τη Λευκή Νύχτα, η οποία είναι ένα ζήτημα και μια διοργάνωση η οποία ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι από το 2014 η οποία πραγματοποιείται και η οποία πραγματοποιείται κάθε χρόνο και ακόμη με μεγαλύτερη επιτυχία. Φτάσαμε λοιπόν στο 2019 να φτιάξουμε μια Λευκή Νύχτα η οποία με τη βοήθεια φυσικά όλων των φορέων, του Δήμου, της Δημοφέλειας, του Επιμελητηρίου και της Αντιπεριφέρειας και της Περιφέρειας, να φτιάξουμε λοιπόν μια Λευκή Νύχτα η οποία είχε τρομερά μεγάλη επιτυχία. Μπήκαμε λοιπόν στην πανδημία από το Μάρτιο του 2020 και θα πρέπει όλοι να αναλογιστούμε ότι οι συνθήκες έχουν αλλάξει, τα πράγματα είναι πλέον πολύ διαφορετικά σε σχέση με αυτά που γνωρίζαμε και πλέον εμείς έχουμε αποδείξει, όπως πολύ σωστά είπατε, αλλά και νομίζω ότι αυτό είναι ευρέως γνωστό, από το Μάρτιο του 2020 ότι είμαστε κοινωνική ομάδα η οποία πρώτον προφύλαξε συναδέλφους αλλά και τους υπόλοιπους πολίτες όσον αφορά την επικινδυνότητα της εξάπλωσης του ιού, αλλά και είμαστε αυτοί οι οποίοι προσέχαμε πολύ περισσότερο και για τους εαυτούς μας, τις οικογένειές μας, αλλά και για τους συμπολίτες μας. Οπότε δείξαμε όχι μόνο ευαισθησία, αλλά και υπευθυνότητα ως κλάδος, ούτως ώστε να μην υπάρχει η παραμικρή υπόνοια για τους εμπόρους και τους συναδέλφους όσον αφορά τη διασπορά του ιού. Το αποδείξαμε και νομίζω ότι και όλοι το παραδέχονται. Από εκεί και μετά δεν θα είμαστε επουδενή αυτοί οι οποίοι την παρούσα φάση θα βάλουμε σε κίνδυνο όλη αυτή την κατάσταση την οποία ζούμε σε ό,τι έχει να κάνει με τον κορονοϊό. Όταν λοιπόν εμείς το Μάιο είχαμε αποφασίσει να κάνουμε τη Λευκή Νύχτα, να σκεφτείτε ότι από τις αρχές του χρόνου είχαμε ξεκινήσει τις επαφές με όλους τους υπόλοιπους φορείς, όσο οφείλαμε ως μια υπεύθυνη διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας, να έρθουμε σε επαφή με όλους τους φορείς, ούτως ώστε όλα τα γραφειοκρατικά, αλλά και σε ό,τι έχει να κάνει και με το οικονομικό επίπεδο και το οργανωτικό, να είμαστε έτοιμοι ούτως ώστε το Μάιο να πραγματοποιηθεί. Γνωρίζουμε όλοι το τι έγινε το Μάιο και το πώς ήταν η όλη κατάσταση, οπότε δεν υπήρχε το τελικό OK τόσο από τους λοιμοξιολόγους για ανοιχτές συναθρήσεις και συγκεντρώσεις, αλλά και από όλους τους υπόλοιπους οι οποίοι είναι στον τομέα της υγείας. Προχωρήσαμε λοιπόν και πήραμε τις σωστές αποφάσεις για την εποχή εκείνη, ούτως ώστε να μετατεθεί ημερομηνιακά η πραγματοποίηση της Λευκής Νύχτας. Φτάσαμε λοιπόν στις 3 Σεπτεμβρίου, μετά από πολλές συνεννοήσεις και συναντήσεις με όλους τους φορείς. Αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω, εάν με ένα μαγικό ραβδί τελειώσει ο κορονοϊός και θέλουμε να κάνουμε την Λευκή Νύχτα να γίνει η πραγματοποίησή της, εμείς σε 10 με 15 μέρες είμαστε έτοιμοι για να την πραγματοποιήσουμε. Αυτό κάναμε όλο αυτό το καιρό. Από εκεί και μετά, κυρία Παπάζογλου, δεν είμαστε εμείς οι ειδικοί και οι υπεύθυνοι σε ό,τι έχει να κάνει με την υγεία, ούτως ώστε να πάρουμε και την τελική απόφαση για να πραγματοποιηθεί μια Λευκή Νύχτα η οποία μπορεί να συγκεντρώσει και 10.000 κόσμο στο κέντρο της πόλης και να γίνει αυτή η συνάθρηση, ο συγχρονισμός, ο οποίος μπορεί να αποφέρει πολύ δύσκολα αποτελέσματα και άσχημα αποτελέσματα για την πόλη μας. Βλέπουμε τις τελευταίες μέρες, είτε είναι από κατασκηνώσεις, αλλά από σημεία τα οποία υπήρχε συνάθρηση κόσμου, τα κρούσματα τα οποία έχουν εκτιναχθεί και είμαστε σε ιστορικά υψηλά νούμερα, τα οποία αγγίζουν τα 100 κρούσματα την ημέρα. Βλέπουμε λοιπόν ότι και το νοσοκομείο μας πάλι, ενώ είχε αδειάσει από νοσηλευόμενους COVID, πλέον έχουμε αρκετούς νοσηλευόμενους αλλά και διασωλωμένους, που σημαίνει ότι τα πράγματα δεν είναι και στην καλύτερη περίπτωση.
Βλέπουμε επίσης ότι έχει να κάνει με τον εμβολιασμό, ότι το ποσοστό που έχει εμβολιαστεί είναι αρκετά μικρό σε αυτό που κάποιοι μπορεί να περιμένανε. Mm-hmm. Εδώ μιλάμε και για το τομέα της υγείας και το λένε οι ίδιοι άνθρωποι ότι ένα 30% δεν έχει εμβολιαστεί. Mm-hmm. Και μιλάμε για το τομέα της υγείας, μιλάμε για τους ανθρώπους που έρχονται σε πρώτη επαφή με τους ασθενείς και τους νοσηλευόμενους. Υπάρχουν δηλαδή πολλαπλά θέματα και προβλήματα που και γι' αυτό και είπα στην αρχή της τοποθέτησής μου ότι mm-hmm. ίσως είναι και άκερο να μιλάμε για το εάν θα γίνει και πότε θα γίνει η Λευκή Νύχτα. Τέλος, ο κ. Λεμονίδης έκανε γνωστό ότι θα πραγματοποιηθεί ένα νέο διοικητικό συμβούλιο όπου θα τεθεί το θέμα της Λευκής Νύχτας και θα συζητηθεί το αν και πότε θα πραγματοποιηθεί αυτή. Εμείς θα κάνουμε ένα διοικητικό συμβούλιο στο οποίο θα πάρθουν εκ νέου οι αποφάσεις οι οποίες πρέπει, διότι έτσι λειτουργούμε. Mm-hmm. Συλλογικά στα όργανά μας παίρνουμε αποφάσεις στο διοικητικό μας συμβούλιο, όπου θα τεθεί επιτάπητα στο θέμα της Λευκής Νύχτας και για το αν θα πραγματοποιηθεί σε ποια ημερομηνία. Mm-hmm. Το σίγουρο είναι ότι στο άμεσο μέλλον, και όταν λέω άμεσο μέλλον μιλάω για το Σεπτέμβριο, μπορεί και για τον Οκτώβριο, να μην υπάρχουν κατάλληλες συνθήκες ούτως ώστε να πραγματοποιηθεί. Mm-hmm. Είμαστε έτοιμοι, ξαναλέω, οποτεδήποτε μας δοθεί το OK, το τελικό OK, εμείς να την πραγματοποιήσουμε.